Αφού τελειώσαμε με την εξέδρα, του είπα για πάμε, πάμε να δούμε. Ελάτε, ελάτε κύριε Μπακέλα στο βοηθητικό. Πηγαίνοντας στο βοηθητικό ήταν κλειστή η πόρτα, τον στρίμωξα καλοπροαίρετα στα κάγκελα, να τον ακούσουμε τι μου είπε. Κύριε Πρόεδρε, βλέποντας το βοηθητικό, το οποίο σας θυμά, το οποίο είναι κλειστό, κλείδαρα παραδομένο, με την έννοια ότι δεν υπάρχει προσβάσιμο, αλλά μέχρι να έρθουν τα κλειδιά από τον κύριο Σακελαρόπουλο, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Ερχόμενοι από την εξέδρα, είδα την εξέδρα τη μεγάλη αυτή, σπασμένα καθίσματα στο χώρο των επισήμων, διάφορες ακαθαρσίες, ποικιλότροπες, έτσι, ναι. Χώματα και όλα αυτά. Τι γίνεται με αυτά τα πράγματα? Αυτά θα διορθωθούν άμεσα, από την άλλη εβδομάδα κιόλας, με τη βοήθεια των οχταμήνων, τα οποία είναι ένα αναγκαίο κακό, θα πω εγώ. Θα προτιμούσα να έχω μόνιμους συνεργάτες. Θα βγουν μέσα συγκεκριμένες ομάδες, οι οποίες θα καθαρίσουν και θα βάψουν και θα φέρουν σε μια πολιτισμένη κατάσταση τις εξέδρες της Βούδας. Δηλαδή, πιστεύετε με την έναρξη των πρωταθλημάτων, όποτε ξεκινήσουν αυτά, και λέμε όποτε λόγω κορονοϊού, αλλά με κάποιες φυσιολογικές συνθήκες στα μέσα Σεπτέμβρη, όλα αυτά θα είναι έτοιμα μια για να φιλοξενήσουμε, όχι δεν ξέρουμε για τον κόσμο, αλλά γενικότερα αυτοί που έρχονται να μην βρίσκονται, να μην βρίσκουν αυτή την κακή κατάσταση, εντός εισαγωγικών. Θα είμαστε απόλυτα έτοιμοι. Μάλιστα. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν ολοκληρώσαμε την κουβέντα μας. Πάμε να δούμε το επόμενο. Γιατί περιμέναμε να έρθει ο κύριος Σακελαρόπουλος, που είχε κλειδώσει, μην παρεξηγηθώ, με την πόρτα για να μην μπαίνει κανένας. Και φυσικά τώρα είναι η ευκαιρία να δούμε το επόμενο βίντεο, τι μας είπε ο κύριος Μπακέλας για το βοηθητικό. Άνοιξε η πόρτα, όπως είδατε, από τον κύριο Σακελαρόπουλο, το μόνιμο άνθρωπο που διαχειρίζεται όποια κυβέρνηση και να υπάρχει, όποια δημοτική αρχή και να υπάρχει. Άνοιξε και φυσικά δεν μπορούμε να μπούμε μέσα, διότι όπως είπαμε ήταν κλεισμένο, διότι αυτή τη στιγμή γίνεται το πόδισμα. Κύριε Πρόεδρε, βλέπουμε κάτι το διαφορετικό που δεν το βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια. Τουλάχιστον να ποτίζεται, και από ό,τι βλέπω, ξέρω και εγώ λίγα πράγματα, έχει σπαρθεί. Τι γίνεται με το βοηθητικό? Όπως σας είπα, κύριε Αστερή, και τα τρία γήπεδα βρίσκονται σε μια παράλληλη βελτίωση, θα έλεγα, πλήρη βελτίωση των καταστάσεών τους. Αυτό το γήπεδο που βλέπετε πίσω αυτή τη στιγμή έχει πέσει χώμα, γιατί είχαμε προβλήματα με πλημμυρισμό. Αλλάξαμε λοιπόν τις κατευθύνσεις των υδάτων. Έχει γίνει η επισπορά βέβαια και το εντατικό πότισμα και η λίπανση. Και κατά τα λεγόμενα των ειδικών, μέχρι τα μέσα του Σεπτέμβρη θα είναι χρησιμοποιήσιμο από τις ομάδες.
Είναι ένα επιπλέον σημαντικό όπλο, διότι αυτό το γήπεδο που βλέπετε μπορεί να γίνει και κανονικός αγώνας, αλλά εν δυνάμει επί προπόνηση μπορεί να χωριστεί στα δύο και να υπάρξουν δύο γήπεδα προπονητικά εδώ πέρα. Αποσυμφορεί πάρα πολύ το κεντρικό μας γήπεδο, το οποίο έχουμε σκοπό, όπως σας είπα και πριν, στις κερκίδες να το αναβαθμίσουμε. Κάτι προσωπικό. Σαν χειρούργος που είστε, κάνετε κάποια διαλύματα, δηλαδή, μην παρεξηγηθώ, δεν θα πω για κολατσό ή για καφέ. Κάνετε κάποιο time out, να κάνετε κάποια σύσκεψη. Το λέω αυτό γιατί πρέπει εδώ να διακόψουμε και να πάμε στο κολυμβητήριο, αφού τελειώσαμε τα γήπεδα. Βεβαίως. Στη χειρουργική το κάνετε αυτό? Στη χειρουργική το κάνουμε. Τρώμε ένα φρούτο κάθε φορά για να ανεβεί η γλυκόζη. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν. Εμείς δεν θα φάμε φρούτο, θα συνεχίσουμε όμως. Αφού τελειώσαμε και με το βοηθητικό τα γήπεδα του ποδοσφαίρου, του είπα για πάμε να δούμε Δημοτικό Κολυμβητήριο Αμαλιάδας. Κατέγραφα λοιπόν τις σκάλες, προπορεύτηκα εγώ να καταγράψω αυτά που ήθελα και φυσικά του έκανα νεύμα, του λέω ελάτε. Και φυσικά δεν ερχόταν μόνος, ήρθε με τον κύριο Σακελαρόπλο. Δεν ξέρω αν φοβόταν μην τον ρίξω μες στην πισίνα, αλλά τουλάχιστον ο κύριος Σακελαρόπουλος ήταν από κοντά δίπλα του σε ό,τι του ζητούσε ο αθλητικός δικαστής εκείνη τη στιγμή. Όταν πήγαμε έπρεπε να τον ανακρίνω σε αυτά που ήθελα. Και απαραίτητα, με απαραίτητη προϋπόθεση ήταν και ο κύριος Σακελαρόπουλος. Να δούμε το σχετικό βίντεο. Κύριε Μπακέλα, βρισκόμαστε στο κολυμβητήριο της Σίλιδας. Εκτός από καλός χειρούργος που είσαστε, δεν το λέω εγώ, το λένε οι ασθενείς σας, και δεν ήταν ένα στοιχείο το οποίο εκλεγήκατε, γιατί εντάξει, όταν προσφέρεις και κάποιοι άλλοι προσφέρουν στο πρόσωπό σας για τις ψήφους τους. Καλός χειρούργος, από κολύμπη ξέρετε? Ξέρω από κολύμπη και τα τελευταία χρόνια δίπλα στο Γιάννη το Λιμπέρι έχω μάθει να κολυμπάω και στα βαθιά. Μάλιστα. Από πισίνα ξέρετε? Και από πισίνα ξέρω, δεδομένου ότι για πολλά χρόνια και σαν παιδί και εγώ ήμουν θειασότης και αθλητής της Νέας Μύρνης. Μάλιστα. Ο δικαστής γνωρίζει ότι υπάρχουν δύο σύλλογοι στην Αμαλιάδα, Επιός και Αρίωνας ή Αρίωνας και Επιός, δεν με ενδιαφέρει με ποια σειρά, απλώς πρέπει να το πω, όπου ο δικαστής λέει ότι ο Αρίωνας ακούγεται δια του εκπροσώπου τους. Αυτός που τρέχει, του κυρίου Βυθούλκα, αν δεν κάνω λάθος, ναι, ανήκει στην πλευρά του νυν δημάρχου, του κυρίου Γιάννη Λιμπέρη. Η άλλη πλευρά του Επιού, η οικογένεια Σάκος, πρόεδρος ο κύριος Θόδωρος Σάκος με τον τεχνικό διευθυντή τον Αργύρη το Σάκο, πρόσκειται στον κύριο Χριστοδουλόπουλο. Μάλιστα, αν ενθυμούμε καλά, ήσατε και υποψήφοι στους δύο συνδυασμούς. Ακούγεται, εγώ δεν το ξέρω γιατί είναι κάποιες διαδικαστικές ιστορίες, ότι εδώ οι σύλλογοι έχουν σκάσει κανόνια απέναντι στη Δημοτική Αρχή. Και λέει έχουν σκάσει κανόνια για τη μαύρη τρύπα που λέγαμε. Το πόσο βαθιά είναι δεν ξέρουμε, δεν είναι το θέμα μας. Έχετε άποψη γενικότερα το τι γίνεται? Και δεν θα ήθελα, μην παρεξηγηθώ, να σας φέρω σε δύσκολη θέση. Ο δικαστής γνωρίζει ότι τα προηγούμενα χρόνια επί δημαρχίας κυρίου Χριστοδουλόπουλου είχε οριστεί τεχνικός διευθυντής, τέλος πάντων, ο κύριος Αργύρης Σάκος. Φυσικά όταν ορίζεσαι κάπου, δεν ξέρω αν υπήρξαν οι νόμιμες διαδικασίες, θα έπρεπε να πληρώνεται και όλα αυτά τα πράγματα. Δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο, έχω πληροφορηθεί, και η υπόθεση τρέχει στα δικαστήρια. Όμως στην περίπτωση του Αρίωνα, ο κύριος Βυθούλκας ζήτησε κάποια χρήματα σε κάποιο δημοτικό συμβούλιο. Το τελευταίο διάστημα έχουν ακουστεί διάφορα, δεν ήμουνα εκεί, αλλά ο αθλητικός δικαστής δεν ντρέπεται να τα πει αυτά τα πράγματα και αν πράγματι ισχύουν κάτι να τα διαψεύσετε, να τα επιβεβαιώσετε. Ως προς τη μαύρη τρύπα αυτό είναι δεδομένο, δεν το αμφισβητεί κανένας. Τη δική σας θέση? Βεβαίως, κοιτάξτε να δείτε κύριε Αστερή, όσον αφορά το που πρόσκειται ο καθένας τον κύριο Χριστοδουλόπουλο, τον αγαπητό μου φίλο, και τον αγαπητό μου φίλο τον κύριο Λιμπέρη, θα σας πω ότι στην παρούσα φάση και μετά την ανάληψη των καθηκόντων μου και οι δύο αγαπητοί σύνδεσμοι και του Αρίωνα και του Επιού πλέον υπάγονται στον ηλιακό λαό και στον Γιώργο τον Μπακέλα ως φυσικό προϊστάμενο του ηλίου και πουθενά αλλού.
Ένα από τα χαρακτηριστικά της πορείας μας είναι ότι εγώ προσωπικά και οι υπόλοιποι συνεργάτες μου έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία και με τους υπόλοιπους δημοτικούς συμβούλους και της συμπολίτευσης αλλά και της αντιπολίτευσης. Συνήθως, σχεδόν σε κάθε συμβούλιο οι αποφάσεις παίρνονται εν συνόλο με συντριπτική πλειοψηφία και αυτό μας βοηθάει και μας λύνει τα χέρια. Θέλω να πιστεύω ότι ένας από τους βασικούς ρόλους που πρέπει να διαδραματίσω όσο καιρό κάτσω αυτό το πόστο θα είναι η συγκολητική ουσία που θα βοηθήσει και τους δύο συλλόγους που αναφέρατε αλλά και οποιονδήποτε άλλον στο μέλλον κάνει χρήση του συγκεκριμένου έργου να το σεβαστεί, να σεβαστεί τους αθλούμενους και πάνω απ' όλα να παράσχει έργο για τον τόπο. Όσον αφορά αυτά που σωστά είπατε, βεβαίως και ο Επιός και ο Αρίωνας, αντικειμενικά μιλώντας, οι αριθμοί δεν διαγράφονται. Αλλά θα πρέπει να ομολογήσω και οι υπόλοιποι σύλλογοι άλλων αθλημάτων δημιουργήσανε κάποια χρέη στις προηγούμενες διοικήσεις τα οποία εγώ διαχειρίζομαι και θα σας κάνω και μια ανακοίνωση. Με μεγάλη μου χαρά θέλω να σας πω ότι μόλις τις προηγούμενες μέρες σε κατηδίαν συζήτηση που είχαμε τους προέδρους και των δύο συλλόγων των κολυμπητικών βρέθηκε η χρυσή τομή για να μην υπάρχει μεταξύ τους διαμάχη, να υπάρχει οικονομική αποκατάσταση αυτής της τρύπας σε ό,τι αφορά τον καθένα και να έχουμε να είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι σε λίγο καιρό ξεκινάνε και οι δύο σύλλογοι εδώ πέρα υπό τη δικιά μου επίβλεψη με νέο αέρα. Μάλιστα. Χαίρομαι γιατί προκαταβάλατε τον αθλητικό δικαστή στο ερώτημα. Είναι γεγονός ότι ένας σύλλογος όπως είναι ο Επιός με διακρίσεις πανελλαδικές σε ατομικό, σε κολύμβηση, σε σύγχρονη κολύμβηση και στην ομάδα Α2 που διεκδικούσε την άνοδο και όλα αυτά τα πράγματα, ο Επιός δεν χρησιμοποίησε τους καλοκαιρινούς μήνες το κολυμβητήριο αυτό εδώ. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, μην κοροϊδευόμαστε, το πήγαινε έλα στην Πάτρα σε καθημερινή βάση, το πήγαινε έλα βενζίνες, κάνουλες στα βενζινάτικα, τα οποία όπως και να το κάνουμε είναι έξοδα του συλλόγου, το τι κάνει ο σύλλογος με τον κάθε γονέα δεν μας ενδιαφέρει, που σημαίνει ότι το κολυμβητήριο τους καλοκαιρινούς μήνες δεν λειτουργήσε. Αυτή η μη λειτουργία που οφείλεται σε τεχνικά προβλήματα ή έπρεπε να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις, εργασίες τέλος πάντων για να επαναρχίσει. Και δεν βλέπουμε κάτι που να χρήζει της λέγοντας χρήζει να βλέπουμε εργατικά χέρια. Την τοποθέτησή σας. Βεβαίως. Όντως υπήρξε μεγάλο πρόβλημα κατά τους τελευταίους καλοκαιρινούς μήνες και με τις δύο ομάδες, αλλά όχι μόνο. Και με τους ελεύθερους αθλούμενους που έχουν το ίδιο συμφέρον να μπορούν να κάνουν χρήση της πισίνας, ίσως και μεγαλύτερο. Η απόφαση του να κλείσει αυτή τη χρονική περίοδο πισίνα ήταν δυτή. Υπήρχαν και σοβαρότατα τεχνικά ζητήματα και κλιμάκια που και αυτή τη στιγμή που μιλάμε δουλεύουν κάτω στο υπόγειο και όπως βλέπετε γεμίζεται η πισίνα. Το βλέπουμε, ναι. Έτσι. Μπορεί να μην φαίνονται αυτή τη στιγμή, αλλά είναι από κάτω. Τεράστια ζητήματα τα οποία έπρεπε να διορθωθούν, όχι απλά για να λειτουργήσει η πισίνα, αλλά γιατί όπως σας είπα, έχουμε μπει σε μια νέα εποχή τουλάχιστον για εμάς. Εμείς θέλαμε από εδώ και πέρα, όπως έχω ξανατοποθετηθεί, η πισίνα αυτή και το έργο αυτό να λειτουργήσει απρόσκοπτα. Όχι να λειτουργήσει Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και από τον Νοέμβρη και μετά, λόγω πτώσης θερμοκρασίας, τα μηχανήματα αυτά να κρεπάρουν και να μην μπορούν να εξασφαλίσουν την άγαστη λειτουργία. Αυτός ήταν ένας βασικός λόγος. Χαίρομαι που τα λέτε, γιατί μιλάμε για κρεπαρίσματα, που σημαίνει ότι οι προηγούμενοι, θέλετε, Δημοτική Αρχή, τα έδειξαν τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Έδειξαν τα προβλήματα. Θέλω να πιστεύω ότι αυτά διορθώθηκαν, επισκευάστηκαν και απλώς είμαστε στη διαδικασία της άμεσης λειτουργίας. Έχουμε στο περίπου ημερομηνία, στο περίπου. Αυτή τη στιγμή, βάσει του ειδικού, ο οποίος έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου το έργο, είμαστε έτοιμοι σε 2 με 3 μέρες να έχει γεμίσει η πισίνα, διότι είναι τεράστια, 25x50 Ολυμπιακών διαστάσεων και θέλει το χρόνο της ακόμα και για το γέμισμα. Να τονίσω σε αυτό ένα χαρακτηριστικό τεχνικό ότι είναι η πρώτη χρονιά όπου το νερό της πισίνας δεν προέρχεται από γεωτρήσεις οι οποίες έχουν τεράστια καθιζήματα και βαρέα μέταλλα, αλλά προέρχεται από την ίδρυυση της πόλης κατευθείαν. Έχουμε κάνει παράκαμψη και αυτό βοηθάει πολύ και στην ποιότητα του νερού. Αυτό είναι το έργο που είπαμε ότι πλέον έχουμε την ίδρυυση κανονικά εδώ και ακριβώς, 15 μέρες. Ακριβώς. Που σημαίνει ότι το πόσιμο νερό ρίχνεται είναι εδώ. Είναι εδώ. Κύριε Μπακέλα, όπως βλέπετε, ο αθλητικός δικαστής τα γνωρίζει. Χαίρομαι. Και απλώς πρέπει να τα επιβεβαιώνουμε εδώ. Άρα λοιπόν γίνεται, ανοίγει μια κάνουλα. Υπάρχει εσωτερική κάνουλα, κύριε Αστερή, διπλή, η οποία έχει άμεση πρόσβαση με το κεντρικό δίκτυο της πόλης
και πλέον παρακάμπτουν πλήρωσης γεωτρήσης και για το νερό και την ποιότητα που είναι κατανοητό, αλλά αντιλαμβάνεστε και την εξοικονόμηση ενέργειας για τη λειτουργία αυτών των γεωτρήσεων. Μάλιστα. Παρότι σουρουπώνει, εμείς συνεχίζουμε το διπορικό μας. Σίγουρα, όπως και να το κάνουμε, τώρα θα πρέπει να πάμε στο κλειστό. Ξεκινάμε. Παρακαλώ. Αφού τελειώσαμε με το κολυμβητήριο, μας είχαν μείνει δύο κλειστά. Το κλειστό και το βοηθητικό κλειστό. Πάμε να δούμε κάτι. Έλα, του λέω, έλα κύριε Μπακέλα. Και αντιλαμβάνεστε λοιπόν, ήρθε κοντά μου σε απόσταση που δεν χρειαζόταν η μάσκα. Να τον ακούσουμε το τι μου είπε. Κύριε Μπακέλα, βρισκόμαστε στο κλειστό του αθλητικού κέντρου της Ήλιδας, όπου εδώ, σε αυτό το κλειστό, σε αυτό το χώρο, έχουν γελάσει, έχει κλάψει κόσμος, τα πάντα ό,τι έχει να κάνει με τον ανθρώπινο πόνο και την ανθρώπινη χαρά. Όλα αυτά, μην κοροϊδευόμαστε, τα έχει προσφέρει ο Κόρυβος. Ο Κόρυβος στο μπάσκετ, ο Κόρυβος στο βόλεϊ, η Σφίκα, η αμαλιάδα του Νιπεριάλη, έχει σημασία αυτό, ο Υπερίωνας, η Ήλιδα, που σημαίνει ότι αυτός ο χώρος είναι ο ναός, ο κλειστός ναός των κλειστών αθλημάτων. Δεν ντρέπομαι να πω ότι σήμερα που βρεθήκαμε εδώ είναι πεντακάθαρο λάμπη, αλλά ο δικαστής, εκτός από τη λάμπη, γνωρίζει ότι πέρυσι είχαμε γκρίνιες, μουρμούρες στα αποδυτήρια, στα μπάνια, στους διαδρόμους, που σημαίνει ότι μία τέτοια κατάσταση δεν θα πρέπει να υπάρξει φέτος, διότι ο Κόρυβος μπάσκετ στην Α2, ο Κόρυβος βόλεϊ στην Α2, η Σφίκα στη Γάμα Εθνική, και καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ μέσα δεν θα γίνεται μάχη γκρίνιας. Θα πρέπει ο καθένας να έχει τα δικά του αποδυτήρια. Δεν ξέρω αν υπάρχει και χώρος για γραφεία, και θέλω μια ανάλυση του χώρου. Μπροστά σας και πίσω μου δηλαδή, από ό,τι γνωρίζω, είναι τα αποδυτήρια του Κορύβου, τα αποδυτήρια της φιλοξενούμενης ομάδος, και θα ήθελα να μου πείτε αν πρόκειται να αλλάξει κάτι, να διαμορφωθεί οτιδήποτε. Βεβαίως. Να σας κάνω πάλι μια ανακοίνωση που είχαμε τη χαρά να έχουμε φέτος για πρώτη φορά. Πραγματικά και χωρίς να κρυβόμαστε, τα προηγούμενα χρόνια μεταξύ των ομάδων όλων αυτών που προαναφέρατε υπήρχαν διάφορα εσωτερικά μεταξύ τους ζητήματα, ιδιαίτερα όσον αφορά τη χρήση των κλειστών και των ωραρίων, αλλά και των κλειστών χώρων των αποδυτηρίων. Με τους συνεργάτες μου, αλλά πάνω απ' όλα, με την αγάπη και τη βοήθεια των ανθρώπων αυτών των συλλόγων, για πρώτη φορά φέτος καθίσαμε και ήδη εδώ και 10 μέρες έχουμε κατατίσει ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την χρονιά που έρχεται με μεταξύ μας συνεργασία. Αυτό για μένα ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία που έχω να αναδείξω τους τελευταίους 2,5 μήνες που έχω αναλάβει. Θέλω προσωπικά να ευχαριστήσω τους πάντες, γιατί όλοι καταλάβανε και με τη δική μου βοήθεια ότι πρέπει να κάνουμε ένα βηματάκι πίσω για να μπορέσουμε να συνυπάρξουμε εδώ πέρα και να φέρουμε αποτελέσματα, γιατί πραγματικά, όπως προείπατε, ο χώρος αυτός αναδεικνύει το εξής. Την πεποίθηση που έχουμε όλοι ότι η Αμαλιάδα πραγματικά μπορεί να είμαστε ένας μικρός τόπος, αλλά με πολύ μεγάλα όνειρα και μεγάλες επιτυχίες. Και ο στόχος μας εδώ πέρα είναι να αναδείξουμε το αθλητικό κέντρο σε ένα πολύ μεγάλο πελοποννησιακό, ίσως και το πρώτο αθλητικό κέντρο. Όσον αφορά τους κλειστούς χώρους των αποδυτηρίων, σωστά προείπατε, θα υπάρξουν φέτος κάποιες μικρές τροποποιήσεις, διότι στο πρώτο αποδυτήριο θα συστεγαστεί, όπως έχει αναφερθεί, η ομάδα του ΕΚΑΒ, που μετά από μεγάλη προσπάθεια καταφέραμε να βρίσκεται και να στεγάζεται μέσα σε αυτό το χώρο. Όταν λέτε ΕΚΑΒ, θα είναι όλο το 24ωρο το ΕΚΑΒ εδώ? Ακριβώς. Μάλιστα. Το ΕΚΑΒ πλέον θα μεταστεγαστεί πλήρως εδώ πέρα. Έχουμε όλες τις προδιαγραφές που χρειάζεται, τις τεχνικές, και αντιλαμβάνεστε ότι ελάχιστα κέντρα στην Ελλάδα, ελάχιστα και μόνο αθηναϊκά, υψηλά κέντρα με πολλά budget, καταφέρνουν να έχουν μια τέτοια ομάδα μέσα. Θα είναι 24 ώρες εδώ, θα κοιμούνται εδώ, θα έχουν δική τους τηλεφωνική γραμμή, το αυτοκίνητο σε συγκεκριμένο χώρο αυτόνομο. Αντιλαμβάνεστε τι ασφάλεια παρέχει αυτό το πράγμα για τους αθλούμενους. Μάλιστα.
Άρα λοιπόν θα έχουμε το ΕΚΑΒ πλέον εκεί. Από εκεί. Από εδώ πάλι θα πίσω υπάρξει, σας εννοείται. Ναι. Εδώ, θα υπάρξει πάλι μια μικρή τροποποίηση προς όφελος των αθλουμένων. Θα γίνει ένα καινούριο πολυιατρείο, το οποίο θα παρέχει όλες τις πρώτες αναβαθμισμένες βοήθειες. Θα υπάρχει για πρώτη φορά ηλεκτρονικός απεινιδωτής. Έχουμε θρηνήσει σε αυτούς τους χώρους θανάτου συμπολιτών μας. Και καταλαβαίνετε ότι με την παρουσία έχω κάνει μια συνεργασία και με τον Ερυθρό Σταυρό, που θα υπάρχει τις περισσότερες ώρες της ημέρας εδώ πέρα, θα είναι πάρα πολύ ψηλός ο δείκτης ασφάλειας για τους αθλούμενους εδώ μέσα. Αυτές οι δύο είναι οι αναγκαστικές, μα και ευχάριστες τροποποιήσεις και εν συνεχεία βέβαια, όπως έχω συνεννοηθεί και με τις υπόλοιπες ομάδες, θα γίνει μια καινούρια ανακατανομή των δομών όσον αφορά τα αποδυτήρια, που πάντα θα είναι ισοσκελισμένη και δίκαιη. Μάλιστα. Άρα λοιπόν ακριβώς πίσω σας θα είναι τα αποδυτήρια των υπολείπων ομάδων, έτσι δεν είναι? Βλέπω κάποιες αφίσες, βλέπω κάτι έγγραφα και τέτοια. Θα υπάρχει γραφείο κάποιων ομάδων, ή θα υπάρξει κατάργηση όλων αυτών, ή θα υπάρχουν και αυτά? Κοιτάξτε, πάλι βάσει των χώρων που έχουμε, οι οποίοι καλώς ή κακώς είναι πεπερασμένοι και όπως αντιλαμβάνεστε κάθε χρόνο τροποποιούνται τα πράγματα, θα κοιτάξουμε να δώσουμε και την βοήθεια γραφείων. Υπάρχει μια καινούργια πολιτική που ήδη προχτές τη βάλαμε σε μια λειτουργικότητα, το πώς από εδώ και πέρα, όχι μόνο εδώ, αλλά σε όλο το αθλητικό κέντρο, θα μπαίνουν οι διαφημίσεις, οι διαφημιστές και οι ταμπέλες. Θεωρώ, θα δώσω μόνο ένα στίγμα, ότι από εδώ και πέρα θα υπάρχουν ταμπέλες οι οποίες θα είναι ευπρεπείς και θα περιποιούν τιμή και ομορφιά για όλο το χώρο. Μάλιστα. Θα το δείτε στην πορεία. Επειδή προκαλέσατε τον αθλητικό δικαστή και εγώ πρέπει να σας ρωτήσω. Ναι. Η οικονομική πολιτική θα είναι διαφορετική για κάθε μία ομάδα, μία και είναι ανάλογα της κατηγορίας? Όχι. Δεν θα μπούμε σε μια τέτοια διαδικασία. Δεν θέλω να μας πείτε την οικονομική, απλώς λέω εάν... Όσο νου που θα αναφερθεί αναλυτικά, θα γίνει μια press conference πάνω σε αυτό το κομμάτι. Όχι. Όπως σας είπα, κυρία Αστερή, η πεποίθησή μας είναι, ξεκινάμε κάτι νέο, ο κόσμος χρειάζεται χρόνο για να το δει και να το καταλάβει. Αυτό το νέο θα βοηθήσει, θα συγκρατήσει και θα δώσει όθηση στις πολύ μεγάλες ομάδες Α1, Α2 να πάνε ακόμα ψηλότερα, αλλά θα τραβήξει και προς τα πάνω και τις μικρότερες. Γιατί αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι να τραβήξω τον κόσμο της Αμαλιάδος και της Ήλιδας μέσα σε αυτό το αθλητικό χώρο. Μάλιστα. Όλα αυτά για τις ομάδες μας που μας εκπροσωπούν του Δήμου Ήλιδας σε εθνικά και σε τοπικά πρωταθλήματα της ΕΣΚΑΗ και της ΕΣΠΕΠ. Έχουμε όμως και ένα άλλο αθλητικό κέντρο, το βοηθητικό. Πάμε και εκεί λιγάκι να δούμε το τι γίνεται. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Αφού τελειώσαμε με αυτά που είπε για το κλειστό, του λέω για πάμε δίπλα στο βοηθητικό. Όπως βλέπετε, κατέγραφα τα πάντα, καθόταν δίπλα και φυσικά κάποια στιγμή, αφού βλέπετε κι εσείς το τι γινόταν μέσα εκεί, πάμε να ακούσουμε τώρα να δείτε τι μου είπε για το βοηθητικό. Κύριε Μπακέλα, βρισκόμαστε στο βοηθητικό, στο κλειστό. Και αντί να βλέπουμε, μην παρεξηγηθώ, ομάδες, εντάξει, βλέπουμε μεγάλα παιδιά, μικρά παιδιά, πολίτες μας. Τι έχετε να πείτε, τι γίνεται εδώ τώρα, για πέστε μας. Αυτό, όπως προείπατε και εσείς, κυρία Αστερή, σε άλλα αθλητικά κέντρα θα μπορούσε να ήταν το βασικό γήπεδο. Για μας είναι το βοηθητικό. Και μάλιστα ένα βοηθητικό που στην παρούσα φάση είναι υπό ανακατασκευή και αυτό. Όπως γνωρίζετε, οι προετοιμασίες για τις ομάδες δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα. Θέλουμε μερικές μέρες. Τα παιδιά που βλέπετε είναι θαμώνες του χώρου, είναι αθλητές, πολλοί από αυτούς, οι οποίοι και με τη βοήθεια, όπως είπαμε, του προσωπικού που μένει μέχρι τις 11 και 12 αργά το βράδυ, στην ουσία τους φιλοξενούν και τους βοηθούν να αθληθούν και να περνάνε ευχάριστα τις ώρες τους εδώ, από ό,τι έξω με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Το ότι συνεπάγεται, υπάρχει κάποιο τίμημα ή είναι free, δηλαδή τα παιδιά που παίζουν αυτή τη στιγμή πληρώνουν κάποιο? Δεν υπάρχει κανένα τίμημα. Πρέπει να το ρωτήσω εγώ, μόνο το θάρρος. Αυτή τη στιγμή κανένα τίμημα. Άρα λοιπόν αυτό εδώ τώρα το βοηθητικό, τι γίνεται, πώς είναι στα πλάνα σας για να λειτουργήσει την επόμενη περίοδο, την το επόμενη... Το άμεσο πλάνο είναι διπλό. Πρώτα απ' όλα έχουμε ήδη μιλήσει με τον κατασκευαστή που έχει αναλάβει και το πάτωμα του μεγάλου γηπέδου και ήδη έχουμε προχωρήσει σε συμφωνία, όπου αμέσως τον επόμενο μήνα θα ξεκινήσει με μια βασική προκαταβολή και θα ξεκινήσει να γίνει πάτωμα επαγγελματικό όλο αυτό που βλέπετε. Παράλληλα με αυτό βέβαια έχουμε βρει ανθρώπους οι οποίοι θα αναλάβουν και τη στεγανοποίηση του χώρου, γιατί μπορεί να βλέπετε μια άρτια κατασκευή
η οποία όμως έχει ένα τρωτό σημείο, το γεγονός ότι έχει πολλούς ανοιγόμενους χώρους για να αερίζεται. Κατά τους χειμερινούς μήνες, όπως αντιλαμβάνεστε, υποδυνατά μπουρίνια, από εκεί μπορεί να έχουμε εισρωή υδάτων και ειδικά με ένα καινούριο πάτωμα είναι κάτι που δεν θέλουμε. Αυτά τα δύο έργα θα πάνε εν παραλίλο, να μπορέσουμε να έχουμε στην ουσία ένα καινούριο μικρό κλειστό και για να αποσυμφορήσουμε τις ομάδες που το χρησιμοποιούν, αλλά και εν συνεχεία, συν το χρόνο, να μπορέσουμε να κάνουμε ολοκληρωμένους αγώνες και εδώ μέσα. Παράλληλα με αυτό, έχουμε σκοπό στο πίσω μέρος να δημιουργήσουμε και ένα αυτόνομο αποδυτικό χώρο, ούτως ώστε οι αθλητές να μην χρειάζεται να βγαίνουν από εδώ και να πηγαίνουν από εκεί να αλλάζουν, γιατί πέραν της ταλαιπωρίας εγκυμονεί κινδύνους από τα παπούτσια και για την καταστροφή του πατώματος. Όλα λοιπόν θα ενσωματωθούν εδώ και αυτός ο χώρος θα αυτονομηθεί. Έχουμε και κάτι τελευταίο. Πάμε λίγο αριστερά, μην παρεξηγηθώ, μισοσκόταδα έτσι λιγάκι να τα συζητήσουμε. Παρακαλώ, παρακαλώ. Πάμε. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά που ήθελα να πω για το αθλητικό κέντρο της Σίλιδας, τα είπαμε. Συνήθως, εμείς οι πιο μεγάλοι έχουμε κάποιες εμπειρίες. Και αντιλαμβάνεστε, αυτές τις εμπειρίες πρέπει να τα μεταφέρουμε στην κοινή γνώμη και η κοινή γνώμη να μαθαίνει κάποια πράγματα, μια και ο κύριος Μπακέλας είναι και γιατρός, μην παρεξηγηθώ, χειρούργος. Ακούγονται πολλά καλοπροαίρετα για τις συναλλαγές, τις νόμιμες και τις παράνομες. Και φυσικά ο αθλητικός δικαστής, επειδή είναι καθαρός και δεν έχω να φοβηθώ τίποτα, πάμε να δείτε ένα σχετικό βίντεο τι τον ρώτησα σαν επίλογο αυτή τη συνάντηση. Αντιλαμβάνεστε ότι βρισκόμαστε, μια και είπαμε για χειρουργική επέμβαση από το γιατρό του επαγγελμάτου και πρόεδρο του Ηλίου, τον κύριο Γιώργο Μπακέλα, ότι η ξενάγηση έγινε. Έτσι ιατρικά, κύριε Μπακέλα, κύριε πρόεδρε. Χρωστάμε κάτι? Όχι, κύριε Αστέρη, την αγάπη σας μόνο και την υπόσχεση ότι σε μικρό χρονικό διάστημα από τώρα ή τι από το Σεπτέμβρη και μετά, που όλα αυτά που είπαμε θα έχουν μπει σε μια λειτουργική κατάσταση, την υπόσχεσή σας ότι θα ξαναρθείτε, να μας επισκεφτείτε, να πιούμε τον καφέ μας και να μας ξανανακρίνετε. Μάλιστα. Αντιλαμβάνεστε, χαρτζηλίκια δεν πέσανε, αλλά για να δούμε αν αυτά που είπε ο χειρούργος με την επέμβαση που έκανε πέτυχε ή δεν πέτυχε, θα περιμένουμε τα χρονικά περιθώρια, έτσι όπως μας είπε ο γιατρός, παύλα πρόεδρος του Ηλίου, ο κύριος Γιώργος Μπακέλας. Σας ευχαριστώ και εύχομαι πάντα επιτυχίες και επαγγελματικές και αθλητικές. Να είστε καλά, το ίδιο έχουμε και για σας. Να είστε καλά. Όπως είδατε, ο αθλητικός δικαστής ρώτησε αυτά που έπρεπε να τον ρωτήσω τη δεδομένη στιγμή. Είπαμε ότι η συνάντηση, η ανάκριση έγινε πριν λίγες μέρες. Αν θα πετύχει η επέμβαση του γιατρού χειρούργου, του Γιώργου του Μπακέλα, για το αθλητικό κέντρο της Σίλιδας, θα το δούμε. Τα αποτελέσματα θα το δείξουν. Και λέω τα αποτελέσματα ανάλογα με τη χρήση που κάνει ο κάθε γιατρός. Ο γιατρός μαζί με τον ασθενή. Έγινε η επέμβαση, αυτά που είπε, έγινε η επέμβαση, αυτά που μου είπε ο κύριος Μπακέλας ότι θα γίνουν. Τα λόγια περισσεύουν, περιμένουμε να τρέξουν λίγο οι εξελίξεις και ο αθλητικός δικαστής είναι πάντα, όχι στο αθλητικό κέντρο της Σίλιδας, είναι παντού. Τα καταγράφουμε και σας τα δείχνουμε. Αυτό έχουν το νόημα οι αθλητικές συναντήσεις που κάνει ο αθλητικός δικαστής. Να είστε όλοι καλά.